Εσείς θα μπαίνατε ως Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια τέτοια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπου είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μην ξεχνάμε ότι σας έχει απευθύνει και ένα κάλεσμα να συνεργαστείτε προκειμένου να διαλευκαθούν οι υποθέσεις των υποκλοπών και άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα? Έχουμε κάνει καθαρό εδώ και αρκετά χρόνια ότι το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση η οποία θα διαχειρίζεται τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμμετέχει. Σε μια κυβέρνηση που λέει ο κύριος Τσίπρας ειδικού σκοπού, καμία κυβέρνηση δεν ασχολείται με 2-3 ζητήματα. Ασχολείται με όλα τα ζητήματα. Μεθαύριο, 10 Ιουλίου, έχει εδώ την διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Τι θα κάνει, δεν θα πάει? Άρα λοιπόν, αυτά που λέει είναι για να παραπλανήσει έναν κόσμο, για να αρπάξει μία ψήφο ενός κόσμου που θέλει να κάνουν άλλη επιλογή σε αυτές τις εκλογές. Και εμείς λοιπόν καλούμε όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει αποφασίσει να στηρίξει το ΚΚΕ, να μην πέσει θύμα εκβιασμών και διλημάτων που σήμερα τίθονται και από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλες δυνάμεις, ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ που απευθύνεται σε αυτόν τον κόσμο που έχει αποφασίσει να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να μπει εμπόδιο σε αυτή την πολιτική που τσακίζει τη ζωή του λαού μας. Γιατί ήταν συμπολίτευση αυτή την περίοδο. Λέει ότι όταν η κυβέρνηση είχε την Τρόικα, όμως τώρα αυτή την περίοδο ήταν συμπολίτευση, ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια και το ΠΑΣΟΚ το 70%. Να μην φύγουμε από αυτό που σας ρώτησα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατσότη, επειδή συμμετείχατε στις εξεταστικές επιτροπές στην Βουλή και γενικότερα συμμετέχετε ως Κομμουνιστικό Κόμμα σε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θα μπείτε παράλληλα με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει η εξεταστική επιτροπή? Και σε ποιους επιρρύπτεται ευθύνες για το θέμα των υποκλοπών? Είναι λοιπόν άλλο ζήτημα αυτό. Είναι θέμα δημοκρατίας και εσείς τα προασπίζετε τα ζητήματα. Εμείς, σαν ΚΚΕ, έχουμε ψηφίσει σε επιτροπές, συμμετείχαμε σε αυτές, αλλά όπως είδατε δεν βγάλαν τίποτα. Και ιδιαίτερα το θέμα των υποκλοπών στο κόμμα. Εσείς ήσασταν, αν θυμάμαι καλά, επιτροπή του κόμματος. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, ιδιαίτερα το θέμα των υποκλοπών στο κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ δεν εξετάστηκε. Προσπάθησε το 16, λέτε. Από το 16 μέχρι και το 22. Από το 16 άρχισε μέχρι και το 22. Με ευθύνες λοιπόν σοβαρές και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμείς βέβαια δεν θα το αφήσουμε. Εμείς ήδη το κρατάμε στην επιφάνεια. Το πιέζουμε έτσι ώστε αυτό το ζήτημα να διερευκανθεί. Ποιοι ήταν αυτοί που θέλαν να ακούν τι λένε τα στελέχη του ΚΚΕ, οι βουλευτές του κτλ. Και τι παρακολουθούσαν. Και επίσης είναι γνωστό ότι και στα Τέμπη, όπως λέει. Κύριε Κατσότη, θα επανέλθουμε. Ολοκληρώστε και θα επανέλθουμε. Και για τα Τέμπη που λέει εδώ πέρα την ειδικού σκοπού κυβέρνηση για να μπορέσει αυτό το ζήτημα να διελευκανθεί. Είναι γνωστό ότι οι ευθύνες εδώ είναι πολιτικές, είναι ένα έγκλημα προδιαγραμμένο και το έχουμε αναδείξει ότι εδώ και ο λαός, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια κόσμου, φώναζαν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Που σημαίνει ότι τα Τέμπη ήταν ένα ζήτημα πολιτικής που ακολουθήθηκε, όπου διασπάστηκε ο ΣΕ σε 10 εταιρείες, πουλήθηκε η Τρενοσέ στους Ιταλούς για να κάνουν το έργο. Τα βαγόνια με τις ράγες δεν είχαν καμία σχέση. Άρα στο πολιτικό κυβέρνηση δεν πουλήθηκε. Κάνετε λάθος. Αυτή είναι η λέξη. Με 50 εκατομμύρια το χρόνο. Δώρο. Υποτίθεται, ξέρω για τις άγονες. Αυτοί που τσακώνονται σήμερα εδώ έχουν κυβερνήσει μαζί στο παρελθόν και έχουν τσακίσει το λαό. Λοιπόν, είτε η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημάρη το Λάος παλιότερα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον παλιό συνασπισμό κυβέρνησε επί ειδικού σκοπού κυβέρνηση. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν είναι κακό να συμμετάσχει το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση. Είτε λοιπόν, ακούστε, το ΚΚΕ δεν θα συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση, γιατί λέμε ότι το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο, είναι κοινό πρόγραμμα και είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δεσμεύσει στο ΝΑΤΟ, είναι δεσμεύσει στο μεγάλο κεφάλαιο για να προχωρήσουν παραπέρα όλες οι μεταρρυθμίσεις για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Λάθος, φιλικό δηλαδή. Επενδυτικό περιβάλλον σημαίνει φτηνή εργατική δύναμη. Ναι. Σημαίνει εργασιακές σχέσεις ζούγκλα. Την άλλη μέρα των εκλογών θα είναι εδώ. Λοιπόν. Τα χρεωμένα νοικοκυριά. Οι 700.000 πληστηριασμοί. Και ο λαός θέλει δυνατό ΚΚΕ για ένα δυνατό το κίνημα να μπορεί να εμποδίσει. Σήμερα. Το βράδυ 8 η ώρα η συγκέντρωση στο Σύνταγμα.